Στο Ρέθυμνο, είχαμε και Ρέθυμνο στο στούντιο, πήγαμε και στο Ρέθυμνο. Να μην μείνουν παραπονεμένα και τα Χανιά, λέω εγώ. Όχι, βέβαια, εννοείται. Και στην Ιερά, στον Άγιο Νικόλαο πήγαμε, άρα πρέπει να πάμε τώρα και στα Χανιά. Να πάμε λοιπόν με τη βοήθεια της τεχνολογίας να καλησπερίσουμε τον κύριο Αντώνη Ροκάκη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από Χανιά. Τι κάνετε, κύριε Ροκάκη? Υπάρχει, βλέπω, μια κινητικότητα και από το δικό σας το επιμελητήριο, αλλά και από τα επιμελητήρια της Κρήτης γενικότερα. Είστε κομματάκι σε αναβρασμό, μου φαίνεται. Λίγο τα οικονομικά, λίγο τα επιτόκια, λίγο το προσωπικό στις επιχειρήσεις, πολύ το μεταναστευτικό, λίγο οι υδρογονάνθρακες, όλα τα έχουμε βάλει στο τραπέζι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα μέτωπα. Οι ταχύτητες είναι πλέον πάρα πολύ υψηλές γενικότερα και η επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση. Αυτό μπορούμε να πούμε. Πάμε τώρα λοιπόν να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ας ξεκινήσουμε από το μεγάλο ζήτημα αυτό της έλλειψης του προσωπικού, το οποίο το αντιμετωπίζει όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας και κάθε τομέα, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τον τουρισμό, μέχρι τη μεταποίηση, μέχρι τους πάντες, έτσι δεν είναι? Είναι γεγονός αυτή τη στιγμή ότι η έλλειψη του εργατικού δυναμικού είναι το νούμερο ένα πρόβλημα επιχειρηματικότητας στην Κρήτη, γενικότερα στην Ελλάδα και στον κόσμο, αλλά στην Κρήτη ιδιαίτερα. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει επιχείρηση αυτή τη στιγμή που να είναι καλυμμένη, να το πω έτσι, για τη σεζόν που έρχεται, είμαστε στα πρόθυρα του ανοίγματος σεζόν, από εργατικό δυναμικό. Αυτό άλλωστε ήταν και το κύριο θέμα συζήτησης με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μαζί με τον Λευτέρη τον Αυγενάκη τη Δευτέρα που μας πέρασε στο Υπουργείο. Το έχουμε θέσει επανελειμμένως στα κεντρικά κλιμάκια της κυβέρνησης. Είναι, να το πω έτσι, ευαισθητοποιημένη και από την πλευρά της η κυβέρνηση και πιστεύουμε ότι άμεσα θα έχουμε λύσεις. Έχουν υποσχεθεί και κάποια πράγματα σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών, έτσι, και με άλλες χώρες για το προσωπικό, κύριε Ροκάκη. Στο συγκεκριμένο θέμα, αυτό που εγώ έθεσα σαν πρόταση, εκπροσωπώντας και τα υπόλοιπα επιμελητήρια της Κρήτης, ήταν αρχικά όσον αφορά τους ομογενείς, τους συμπατριώτες μας, τους Έλληνες, οι οποίοι υπάρχουν κάποιες περιοχές, παράδειγμα Δυτική Μακεδονία ή Ανατολική Μακεδονία, περιοχές που είχαμε την απολιγνητοποίηση, που όλοι έχουμε ακούσει τον προηγούμενο διάστημα, η ανεργία, να το πούμε έτσι, είναι λίγο παραπάνω από ότι είναι στην Νότια Ελλάδα και Κρήτη. Σωστό. Να δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους συμπατριώτες μας, είτε είναι αυτά κίνητρα στέγης, που γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι στην Κρήτη, τουλάχιστον στα Χανιά, δεν ξέρω στο Ηράκλειο ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. στα Χανιά πρέπει να παίξει τζόκερ. Δηλαδή, για να βρεις και πόσο θα το βρεις και τι συνθήκες θα υπάρχουν, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Να δοθούν λοιπόν κίνητρα στέγης, επιδότησης μισθού, έτσι ώστε να φύγουν οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, γιατί είναι δύσκολο κάποιος που είναι παντρεμένος, ας πούμε, και έχει οικογένεια να φύγει από τον τόπο του, από εκεί που μένει, Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, και να έρθει Κρήτη. Όμως πιστεύουμε ότι αν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα και είναι ελκυστικά, και οι μισθοί εδώ στην Κρήτη δεν είναι κακοί, δεν είναι άσχημοι, θα μπορέσει ένα μέρος να καλυφθεί από αυτό το κομμάτι. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση, εάν δεν έχουμε συγκεκριμένες διακρατικές συμφωνίες, συγκεκριμένα στοχευμένα ειδικότητες οι οποίες μας λείπουν ανά ποσοστό και ανά αριθμούς, δηλαδή όχι γενικότερα, γενικολογία, δηλαδή θέλουμε ανθρώπους να δουλέψουν, πόσους τεχνικούς θέλουμε για παράδειγμα σε μια επιχείρηση που είναι κατασκευαστική, πόσους ανθρώπους θέλουμε στην εστίαση, πόσους ανθρώπους και ποιες ειδικότητες, έτσι ώστε να έχουμε απόλυτα στοχευμένα νούμερα, άτομα τα οποία χρειαζόμαστε και από αυτές τις χώρες που ήδη έχει δοθεί προτεραιότητα. Μην ξεχνάμε ότι στην ατζέντα του Πρωθυπουργού στην Ινδία ένα από τα κύρια θέματα ήταν και αυτό. Υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες είναι έτοιμες να στείλουν κόσμο για να μπορέσουμε να μιλάμε πλέον για επιβίωση των επιχειρήσεων των υφιστάμενων και για ανάπτυξη περαιτέρω. Υπάρχει βέβαια, κύριε Ροκάκη, ένας προβληματισμός, ας πούμε, γιατί είπατε τώρα για την Ινδία, όμως η κουλτούρα της Ελλάδας, η εργασιακή, η κουλτούρα μας γενικότερα, σε σχέση με αυτή της Ινδίας, για παράδειγμα, απέχει παρασάγκας, μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εγκληματιστούν εδώ και να προσφέρουν όπως, ας πούμε, θα μπορούσε να προσφέρει ένας, όπως λέτε, από την Ανατολική Μακεδονία ή τη Δυτική?
Κυρία Καριωτάκη, κοιτάξτε, μακάρι να μπορούσαμε να καλυφθεί αυτό το κενό με συμπατριώτες μας ή μακάρι να μπορούσε να καλυφθεί αυτό το κενό από χώρες, από ανθρώπους από χώρες ίσως πιο κοντά, αν μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι, με την κουλτούρα της Ελλάδας και γενικότερα το έθνος και, το δικό μας mentality, ας το πούμε έτσι. Όμως θα σας πω το εξής. Είχε στην αρχικά πριν, από πέρυσι, πριν ένα χρόνο, είχε γίνει μια προσπάθεια με Ουκρανία mm-hmm. που είχαμε μεγάλες μεταναστευτικές ροές, λόγω του πολέμου φυσικά, να έρθουν κάποιοι άνθρωποι από εκεί ή από Μολδαβία, που είναι πιο κοντά, ας πούμε έτσι, από την Ινδία σίγουρα, mm-hmm. Στην Ελλάδα. Όμως, οι λαοί οι οποίοι είναι πλησίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοντά, ας το πούμε, στην Ήπειρο τη δικιά μας, δεν θα προτιμήσουν να έρθουν Ελλάδα, πολύ απλά γιατί θα πάνε Γερμανία με τριπλάσιους και τετραπλάσιους μισθούς, ναι. θα πάνε Βέλγιο, θα πάνε Ολλανδία, θα πάνε σε τριπλάσιους, τετραπλάσιους μισθούς, με καλύτερο ιατροφαρμακευτικό γενικότερα περιβάλλον, με άλλα συστήματα, άλλο επίπεδο, δεν θα έρθουν στην Ελλάδα. Το είδαμε, το προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε και δεν είναι ότι φταίει κάποιος γι' αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση γενικότερα στην Ευρώπη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και οι άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν το ίδιο πρόβλημα το δικό μας, όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά είναι πρόβλημα γενικότερα η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Έτσι. Κύριε Ροκάκη, να σας πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε έτσι να τρέχουν οι εξελίξεις στο μέτωπο των υδρογονανθράκων. Φαίνεται ότι μπαίνουμε στην τελική φάση των ερευνών, ότι πλησιάζουμε προς τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις. Ανοιχτά νότια έτσι, του νομού Χανίων, στην περιοχή της Γάβδου. Και να σας ρωτήσουμε, εσείς έχετε αναλάβει και πρωτοβουλίες, έτσι, ζητάτε και ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, αλλά θέλετε να υπάρχει και μια διασύνδεση, αυτό καταλαβαίνουμε. Κύριε Σαββίδη, το ζήτημα αυτό εξελίσσεται σε ένα μείζον θέμα για το νησί μας. Τη Χάνη να βρίσκεται νότια των Χανίων και γι' αυτό ανέλαβα και την πρωτοβουλία στο τελευταίο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο που είχαμε να ζητήσω και να λάβω τη σύμφωνη γνώμη από τα άλλα τρία επιμελητήρια έτσι ώστε να ηγηθώ της προσπάθειας αυτής προκειμένου να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση από το πλέον αρμόδιο Υπουργείο και μάλιστα προχθές το Σάββατο που είχαμε μια συνάντηση στα πλαίσια ενός συνεδρίου στην Αθήνα που διοργάνωνε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είχε παρουσία και ο κύριος Κυλακάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δεν θα περάσουν πολλές μέρες όπου θα γίνει αυτή η συνάντηση έτσι ώστε να μην διαβάζουμε κι εμείς ως εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας τα νέα από τα ΜΜΕ. Όχι ότι κάνετε κακά τη δουλειά σας, αλίμονο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να συζητιούνται, να υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση, να υπάρχει διαβούλευση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εάν και εφόσον και είμαστε κοντά σε αυτό, ευδοκιμήσει και προχωρήσει αυτή η εξέλιξη, θα αλλάξει η ζωή όλων μας. Τι προσδοκάτε εσείς από αυτό συγκεκριμένα, δηλαδή, τι πιστεύετε ότι θα φέρει σαν αλλαγή πραγματικά και στην οικονομία και στην φυσιογνωμία του νησιού μας? Θα σας πω. Καταρχάς, στην περιοχή αυτή, δηλαδή νότια της Κρήτης, νότια των Χανίων, πλησίων της Παλαιόχωρας, που είναι η περιοχή, το λιμάνι, το οποίο πιθανότατα, γιατί αυτό είναι που βολεύει περισσότερο γεωγραφικά, να εξυπηρετήσει, να το πούμε έτσι, όλο το εργοτάξιο που θα στηθεί. Από μελέτες που έχουμε διαβάσει σε άλλους τόπους, σε άλλες χώρες που γίνεται κάτι αντίστοιχο, θα χρειαστεί για 3-4 χρόνια γύρω στις 30-40 χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι θα έρθουν στο σημείο αυτό μόνο και μόνο για να στηθούν οι εξέδρες. Κύριε Ροκάκη, μπορείτε να ξαναπείτε τον αριθμό, γιατί πραγματικά πού είναι εντυπωσιακός. Πού θα πάνε στην Παλαιόχωρα 30.000 άνθρωποι? Ακριβώς. Εξαρτάται βέβαια το μέγεθος των εξέδρων. Και 10.000 να σας πω εγώ. Και 10.000 να είναι. Πού θα πάνε? Ναι, και 8 και 10.000. Συζητάμε λοιπόν για μια τεράστια αλλαγή, να το πω έτσι. Συζητάμε για άλλες δομές. Προφανώς, τουριστικά που είναι το 55% του ΑΕΠ του νησιού μας, δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις όλης αυτής της επένδυσης. Πάντα εφόσον εξελιχθεί και πραγματοποιηθεί, αλλά βλέπουμε ότι προχωράνε όλα πάρα πολύ γρήγορα, όπως το βλέπετε κι εσείς. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις, τι default θα δημιουργηθούν γύρω από την περιοχή αυτή περιβαλλοντολογικά.
δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οριδιαγραφές για να ξέρουμε γιατί και αν πρέπει να ανησυχούμε. Και τις διαστάσεις βεβαίως, κύριε Ροκάκη, σε μια οικονομική αλυσίδα που περιλαμβάνει τα πάντα, έτσι, δηλαδή ακριβώς. Τα δομικά υλικά, κατασκευαστικά υλικά, όλη την εφοδιαστική αλυσίδα ουσιαστικά. Ακριβώς. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, όπου θα αλλάξει πραγματικά, είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, αν και εφόσον γίνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και καταλαβαίνουμε όλοι, πρέπει να το δούμε, να γίνει όλο αυτό σε αρμονία, εφόσον προχωρήσει με το περιβάλλον, με την επιχειρηματικότητα, την ήδη υφιστάμενη, σε όλα τα επίπεδα, είτε μιλάμε για πρωτογενή τομέα αγροδιατροφή, η περιοχή της παλιόχωρας της Κουντούρας γύρω πάει εκεί είναι, φανταστείτε. Πάει ντομάτα της Κουντούρας. Είναι νούμερο 2 στην Κρήτη μετά την περιοχή της Ιεράπετρας. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Έτσι. Και την ίδια ώρα, βεβαίως, μιας και μιλάμε για τα νότια των Χανίων, βλέπουμε και ένα φοβερό, μια μεταναστευτική κίνηση απίστευτη τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους 2 μήνες, σωστά. Πράγματι είναι γεγονός ότι κάθε μέρα που έρχεται βλέπουμε και να αυξάνονται ο αριθμός των μεταναστών, όπου κάποιοι δουλέμποροι έχουν αλλάξει το roadmap, θα μπορούσαμε να πούμε, νότια της χώρας μας, και ενώ αυτά τα καραβάκια που φέρνουν τους ανθρώπους τους, δυστυχισμένους αυτούς τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν την τύχη και το μέλλον τους, ενώ αυτά λοιπόν πήγαιναν Ιταλία, νότια Λαμπιδούσα, δηλαδή νότια της Σικελίας, και Μάλτα, πλέον οι συμφωνίες, εξ όσων γνωρίζουμε και από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, έχουν αλλάξει, και είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι δεν είναι τυχαίο ότι όλο αυτό το δίμηνο βλέπουμε ολοένα και πιο πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται από τις λιμενικές αρχές του τόπου μας νότια της Κρήτης. Γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει ιδιαίτερες συζητήσεις, και το Σάββατο που είχαμε στο Ναυτιλίας είχα προσωπικά συνάντηση με τον κύριο Στυλιανίδη, παρουσία του κύριου Αυγενάκη για το μεταφορικό ισοδύναμο, ένα άλλο θέμα. Να πάμε και εκεί, βεβαίως, κύριε Ροκάκη. Στα περιθώρια αυτού, τους ανέφερα ότι πρέπει και το λιμενικό σώμα να ενισχυθεί, έτσι ώστε να μπορεί να αποτρέψει όλη αυτή την ιστορία, γιατί πιστέψτε με, κύριε Σαββίδη και κυρία Καριωτάκη, όσο πετυχαίνουν το σκοπό τους και τελικά φτάνουν στην Κρήτη αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλουμε να πνιγεί κανείς προς Θεού, ούτε να έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής, αλλά όσο αυτοί οι δουλέμποροι πετυχαίνουν το σκοπό τους, τόσο θα αυξάνονται και αυτά. Οπότε πρέπει να δημιουργηθούν σενάρια, αν δεν υπάρχουν ήδη, που πρέπει να υπάρχουν, αλλά αν δεν υπάρχουν, να δημιουργηθούν τα κατάλληλα σενάρια, έτσι ώστε να έχουμε μια αλλαγή όλης αυτής της συνθήκης, γιατί καταλαβαίνετε, τουριστική σεζόν είναι πρώτο πυλόν. Για φανταστείτε δημοσιογράφους και ρεπόρτερ της Deutsche Welle και του BBC νότια της Κρήτης να έχουν μπροστά τους μια εικόνα με 50-100-150 ανθρώπους κατάχαμα. Εντάξει. Είναι εικόνες που τις είδαμε στην Κόνα, τις καταγράφουν, τις είδαμε στη Ρόδο, τις είδαμε... Είμαι σίγουρος ότι ούτε κι εσείς, αλλά ούτε κι εγώ θα ήθελα να πάω να κάνω διακοπές σε ένα τόπο που θα έβλεπα στη χώρα μου, από το κανάλι το επίσημο της χώρας μου, τέτοιες εικόνες. Δεν θέλω να το φανταστώ ότι θα γίνει, αλλά για να μην γίνει, το συζητάμε τώρα και μαζί. Και εσείς είδατε κάποια πρόθεση από την πλευρά του Υπουργείου, είπατε, μιλήσατε με τον κύριο Στυλιανίδη, είδατε κάποια πρόθεση Βεβαίως. Να αλλάξει όλο αυτό, γιατί προς το παρόν βλέπουμε οι λιμενικοί να ζητάνε, αλλά προς το παρόν να μην τους ακούει κανείς. Παρουσία της συνάντησης το Σάββατο ήταν και ο αρχικός του λιμενικού σώματος, ο κύριος Αλεξανδράκης, και οι δύο ειδικοί συμβούλοι του Υπουργού. Ήταν ήδη ενήμεροι και μας υποσχέθηκαν σε επίπεδο τουλάχιστον προσωπικής επαφής ότι θα αφιερώσουν αρκετές ώρες από αυτές που αφιερώνουν στο Ανατολικό Αιγαίο πλέον για την Νότια Κρήτη. Αυτό περιλαμβάνει. Τώρα εσείς δεν είστε και αρμόδιος, αλλά δεν ξέρω τι διαβλέψετε. Περιλαμβάνει και την ενίσχυση σε μέσα, σε πλωτά μέσα, για παράδειγμα. Γιατί τώρα έχουμε ένα εκεί που πάει και έρχεται και θέλει 5 ώρες να πάει από τα Σφαγιά στην Παλιόχωρα. Οπωσδήποτε σε πλωτά μέσα, αλλά και όχι μόνο, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία είναι λίγο πιο εξειδικευμένα. Ωραία.
Είπατε για το μεταφορικό ισοδύναμο. Άγια σου. Πάλι εμείς απ' έξω. Τελικά η Κρήτη είναι νησί ή δεν είναι, κύριε Ροκάκη? Αναρωτιόμαστε. Υπάρχει μια μεγάλη απορία εν τέλει. Ενώ η Κρήτη εντάχθηκε και προς τιμήν του Γιάννη του Πλακιωτάκη αναδρομικά όταν ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 για όλο το 2020 σε ένα μέτρο το οποίο από το 2018 έχουν ενταχθεί όλα τα άλλα ελληνικά νησιά. Διότι όπως πολύ σωστά είπατε, η Κρήτη όποτε μας βολεύει είναι νησί και όποτε δεν μας βολεύει δεν είναι νησί. Είναι ήπειρο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβουν όλοι οι συμπατριώτες μας, δεν έχουμε κάτι με κανέναν εννοείται, αλλά η Κρήτη, να το πω έτσι, παράγουν 1,3-1,4 παραπάνω μεσοσταθμικά από τους υπόλοιπους Έλληνες συνεισφέρουν στο ΑΕΠ της Ελλάδας. Συνεπώς, εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε το 0,3-0,4 παραπάνω για αυτό που κάνουμε, γιατί είναι και προς ιδίων όφελος, αλλά τουλάχιστον να αντιμετωπιζόμαστε κανονικά. Η Κρήτη είναι νησί. Συνεπώς, αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε το Σάββατο που σας είπα πριν με τον Λευτέρη Αυγενάκη και τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στυλιανίδη. Δεν είναι δυνατόν από τα 21-22 εκατομμύρια ευρώ που ήταν οι προηγούμενες χρονιές που συνέσφερε το μεταφορικό ισοδύναμο στην Κρήτη να πάμε στα 8 με μια φωτογραφική διάταξη που λέει αυτό ότι... Αυτό κι αν είναι τσεκούρεμα. Ακριβώς. Σε μια φωτογραφική, προσέξτε, διάταξη η οποία λέει ότι στα 8 εκατομμύρια πλαφών εντάσσονται όσα νησιά έχουν παραπάνω από 150.000 κόσμο. Πού είναι μόνο η Κρήτη. Μόνο η Κρήτη, ναι. Φωτογραφικότατο. Δηλαδή... Αυτό το λένε σφαγείο. Ναι. Και ούτε με το γάντι καν. Έτσι είναι. Όμως οφείλω να ομολογήσω ότι οι συζητήσεις πήγαν πάρα πολύ καλά. Υπήρχε κατανόηση. Υπήρχε σε κάθε περίπτωση μία, ας το πούμε, υπόσχεση ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα έχουμε, δηλαδή περίπου 15-20 μέρες, θα έχουμε τη βελτιωτική κίνηση, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η αδικία. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση και όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τις επόμενες ημέρες συνάντηση και στο Υπουργείο Οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος, με θέματα επιτόκια. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Και θα είναι όλα τα επιμελητήρια, σωστά? Θα εκπροσωπήσω εγώ τα επιμελητήρια. Δεν μπορούσα να είναι όλο το πλήθος των εκπροσώπων, να το πω έτσι, γενικότερα περιφέρειας επιχειρηματικότητας. Θα είμαστε κάποιοι από κάθε θεσμό. Η συνάντηση έχει να κάνει με τράπεζες, με επιτόκια και όχι μόνο όμως. Γενικότερα το κομμάτι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της τράπεζας, μπορώ να πούμε και το ξέρουμε όλοι ότι μας έχει στραγγαλίσει οικονομικά οι τελευταίους μήνες, αν μη τι άλλο, όταν εμείς οι ίδιοι Έλληνες τους έχουμε σώσει τις τράπεζες, δηλαδή τουλάχιστον 3 φορές με ανακεφαλαιοποιήσεις με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ξαναπεί. Σωστά. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Είδαμε όλες τις κερδοφορίες των τραπεζών το κλείσιμο του 2023, τα ποσά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δείξαν σαν κέρδη. Δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε συναλλαγή κάνεις με την τράπεζα να υπάρχει μια μικρή ή μεγάλη προμήθεια που όμως στο τέλος του χρόνου με τις χιλιάδες κινήσεις που γίνονται κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα να έχουμε μια απώλεια κερδών οι επιχειρήσεις που όπως γνωρίζετε τώρα πλέον όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Βέβαια. Το ηλεκτρονικά σημαίνει ότι περνάνε από μια τράπεζα, όποια και αν είναι αυτή. Δεν υπάρχει συναλλαγή, είτε είναι 5 ευρώ είτε είναι 20 ευρώ, που να μην παίρνει η τράπεζα μισό ευρώ ή ένα ευρώ. Μα μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Που αυτά στο τέλος τα επιβαρύνει το επιχειρηματίες, η επιχείρηση. Ο πελάτης, ο κάθε πελάτης, πληρώνει το ποσό που αγοράζει, την απόδειξή του. Ο επιχειρηματίας όμως καλείται να πληρώσει αυτή τη μικρή προμήθεια, που όμως πιστέψτε με, στο τέλος του χρόνου είναι πάρα πολλά λεφτά. Ωραία. Έτσι, σωστά. Συνεπώς, την Παρασκευή τα σπουδαία και από εκεί. Κύριε Ροκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Και σε εσάς.